Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τη σημερινή φιλοξενούμενη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή, την κυρία Μάρκου Κατερίνα. Είναι πρώην βουλευτής Δημάρ, τώρα ανήκει στην ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών που θα παίξουν και ρόλο ρυθμιστή για τις πολιτικές εξελίξεις. Κυρία Μάρκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησα με την πρόταση ότι θα παίξετε ρόλο ρυθμιστή εσείς οι ανεξάρτητοι βουλευτές όταν θα κληθείτε να ψηφίσετε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν και εφόσον επιθυμείτε να ψηφίσετε. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, που θα το συζητήσουμε σίγουρα στη συνέχεια, θέλω το πρώτο σας σχολιασμό για το κυβερνητικό έργο. Πέρασαν λίγες εβδομάδες από την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση. Εσείς δεν δώσατε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ωστόσο δεν την καταψηφίσατε κιόλας. Ψήφισα παρόν, θα ξεκινήσω από εκεί γιατί ψήφισα παρόν. Ψήφισα παρόν γιατί δεν μου αρέσει η φυγομαχία. Ουσιαστικά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δούλεψε τόσο καιρό με το μνημόνιο, είναι στη ρύθμιση του χρέους αυτή τη στιγμή και της έδωσα μια μικρή παράταση, αν θέλετε, μέχρι να έρθει η περίοδος της εκλογής Προέδρου. Βλέπουμε ότι έχουμε και από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία δίνει μια απίστευτη παροχολογία. Ειδικά ο κ. Τσίπρας όταν ήρθε στην Θεσσαλονίκη πραγματικά τα έδωσε όλα. Ειλικρινά όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν όσο και αν το θέλαμε. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν οι δανειστές μας και να μας πούν ότι μας χαρίζουν το 1 τρίτο ή τα 2 τρίτα του χρέους. Ουσιαστικά είμαι σε μια στάση αναμονής, έχω έντονη κοινοβουλευτική παρουσία και περιμένω να δω τι θα γίνει μέχρι που θα ανοίξει ουσιαστικά το θέμα και κοινοβουλευτικά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κυρία Μάρκου, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περιμέναμε ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει πάρα πολλά ελαφρυντικά μέτρα για τους πολίτες. Αυτό δεν έγινε. Επειδή είστε σε στάση αναμονής, πέρασε η ψήφος εμπιστοσύνης, πηγαίνουμε για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας αν πάρει και άλλα μέτρα? Κοιτάξτε, επί της αρχής το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να μαζευτούν όλα τα κόμματα και να βρουν ένα πρόσωπο ο οποίος θα είναι κοινά αποδεκτός. Κοινά αποδεκτός, ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό βέβαια επί της αρχής. Αν η κυβέρνηση δεν παρουσιάσει κάποια προοπτική για τη χώρα, κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη χώρα, πιστέψτε με, είτε ψηφίσω εγώ ναι, είτε ψηφίσω όχι, είναι το λιγότερο, γιατί η κυβέρνηση θα πέσει από μόνη της. Ναι, μην το λέτε αυτό όμως, γιατί τα κουκιά, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να λέμε δημοσιογράφοι, δεν είναι σωστός όρος, γιατί πρόκειται για βουλευτές και μάλιστα εκλεγμένους στο κοινοβούλιο. Είναι μετρημένα όμως και θα παίξει ρόλος η κάθε ψήφος. Η κυβέρνηση πήρε 155 ψήφους. 155 άτομα δεν δώσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Θέλει 180 για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι έχει βρει τους 170, οπότε και η μία ψήφος θα μετράει. Ναι, καλά θα ήταν να δούμε και το πρόσωπο όμως. Σημαντικό ρόλο θα παίξει το πρόσωπο. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πολλοί λένε ότι το πρόσωπο δεν παίζει ρόλο γιατί δεν έχει πολλές αρμοδιότητες. Ναι. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο άνθρωπος θα μας αντιπροσωπεύει στο εξωτερικό. Θα είναι η εικόνα μας στο εξωτερικό. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο και κοινής αποδοχής, αλλά και ένα πρόσωπο το οποίο θα αρμόζει στο συγκεκριμένο θεσμό. Εκτός πολιτικής πρόσωπο, θα ήταν θεμητό για εσάς? Οποιοδήποτε μπορεί να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα και τους θεσμούς μας, σαφώς. Μάλιστα. Αν βάζετε σε μια ζυγαριά το κυβερνητικό έργο, επανέρχομαι στην ερώτηση, προς τα πού θα έγινε η ζυγαριά? Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, σας είπα και πριν, λειτουργήσε με το μνημόνιο, είναι στη ρύθμιση του χρέους. Παρόλα αυτά όμως, όλοι λένε και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ότι πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο. Ναι. Κανένας όμως δεν μας παρουσιάζει, δεν μας λέει το τι θα γίνει μετά τη μνημόνιο εποχή. Και κανένας δεν μιλάει για την απασχόληση, κανένας δεν μιλάει για τα εισοδήματα, κανένας δεν μιλάει για την ανάπτυξη. Για παραδείγματος χάρη, μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά κανένας δεν βγαίνει να πει ότι το κόστος του ρεύματος για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη σε επιχειρήσεις θα μειωθεί. Θα μειωθεί το ασφαλιστικό κόστος, θα μειωθεί το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις ή θα έχουμε στις νέες επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους, δεν θα πληρώνουν κάποιες, θα έχουν κάποιες μάλλον φορολογικές ελαφρύνσεις, συγγνώμη. Κανένας δεν βγαίνει να μιλήσει για όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, λέμε, ακόμα και στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δείτε ότι υπάρχει ανάπτυξη 2,9%. Ναι. Ειλικρινά, πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό όταν οι εξαγωγές μας και οι επενδύσεις μας
οι νέες τόσο χαμηλές, για να μην πω μηδενικές. Και όταν κόβονται και εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον προϋπολογισμό. Από την άλλη, βγαίνει η αντιπολίτευση και ανοίγει θέσεις εργασίας και λέει ότι θα δημιουργήσω τόσες θέσεις εργασίας. Αν η χώρα δεν παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν μπορούμε να έχουμε καλούς μισθούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου στα οικονομικά. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τις αιτίες του χρέους για να μην ξανασυμβεί και το πώς θα δημιουργηθούν δουλειές για να μπορέσει η χώρα να πάρει και η οικονομία μας μπροστά. Δεν μπορείς να φτιάχνεις θέσεις εργασίας και να λες ότι θα δημιουργήσω τόσες θέσεις εργασίας όταν η οικοδομία μας είναι στο μηδέν. Μάλιστα. Αυτό είναι και για την κυβέρνηση, με συγχωρείτε, και για την αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η αντιπολίτευση, ο κ. Τσίπρας, και να λέει ότι θα δημιουργήσω θέσεις εργασίας, τόσες θέσεις εργασίας. Οκ, τις δημιουργήσαμε. Και πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Βλέπω μια δυσπιστία. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της εργασίας τους? Βλέπω μια δυσπιστία προς τα λεγόμενα και τις ανακοινώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών του κόμματος για το τι θα κάνουν αν και εφόσον αναλάβουν την ηγεσία της χώρας. Να σας πω κάτι. Είναι καλό να είμαστε με αυτούς που δεν έχουν, με τους φτωχούς, με τους ταπεινούς. Τόσο ή άλλως και εγώ κατάγομαι από μια αγροτική οικογένεια. Δεν είμαι πλούσια, αλλά καλό θα είναι να είμαστε και ρεαλιστές για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να μην παίζουμε με την ελπίδα και την προσδοκία του κόσμου. Μάλιστα. Εσάς σας φαίνεται ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του έχει κάνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό? Συνδέχτηκε και συναντήθηκε με τον κύριο Στουρνάρα, ενώ έλεγε ότι αν και εφόσον ο κύριος Στουρνάρας μπει στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος χωρίς τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τον αποδεχτούν ποτέ. Τώρα βλέπουμε κάποιες κινήσεις και συναντήσεις που δείχνουν ότι βάζουν νερό στο κρασί τους. Κοιτάξτε, η χθεσινή συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Στουρνάρα ήταν ένα βήμα που έκανε ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Τσίπρας, με συγχωρείτε, για να αποδεχτεί τον κύριο Στουρνάρα θεσμικά. Αλλά από την άλλη, μετά το πέρας της συζήτησης, βγαίνει και λέει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν σε αυτούς που δεν έχουν πληρώσει τα δάνεια. Δηλαδή, το πρώτο, δεν έχω πληρώσει εγώ το δάνειό μου ως επιχειρηματίας και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και με επιβραβεύει εις βάρος των υπολείπων και λέει, οκ, δεν πλήρωσες το δάνειό σου, θα σου δώσουμε και επιπλέον χρήματα. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερον, να πούμε ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία πρέπει να μείνουν στο τούχου σου. Δεν είναι χρήματα μάλλον, είναι ομόλογα. Δεν υπάρχει ρευστό καν, λειτουργούμε, λες και υπάρχει αυτή τη στιγμή ρευστό. Αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές, να ορθοποδήσουν τράπεζες. Πρέπει να δοθούν στις τράπεζες, έτσι ώστε μετά να δοθούν σε επιχειρήσεις, να δανείσουν δηλαδή επιχειρήσεις. Δεν είναι χρήματα, είναι ομόλογα. Αν πάμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έχουμε 4 τράπεζες, ναι, και αυτή τη στιγμή δεν πάει κανένας. Τόσο καιρό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γινόταν από τους πολίτες. Και δεν πάει κανένας να δώσει χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τι θα γίνει στο ATM, δεν θα έχουμε χρήματα? Ναι. Αυτό πραγματικά δεν μας το έχει πει ο κ. Τσίπρας. Αυτά ερωτηματικό. Τα χρήματα είναι χρήματα των τραπεζών. Πρέπει να ορθοποδήσουν οι τράπεζες για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας άλλαξε αυτό που έλεγε, ότι θα πάει ήδη τα χρήματα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να βουλώσει άλλες τρύπες και να τα δώσει στο λαό. Και χθες παραδέχτηκε ότι αυτά τα χρήματα, τα ομόλογα, όπως λέτε, δεν μπορούν να πειραχτούν. Αυτό δεν είναι μια στροφή στο ρεαλισμό και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε τι γίνεται. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Βγήκε το πρωί, είπε αυτό και μετά είπε κάτι άλλο. Μάλιστα. Σας είπα και πριν, πρέπει να είμαστε με τον κόσμο, πρέπει να είμαστε με αυτόν ο οποίος έχει πρόβλημα, με αυτός πραγματικά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε και με την ελπίδα του κόσμου. Κυρία Μάρκου, θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει ένα κλίμα προεκλογικής εκστρατείας στη χώρα μας, είτε έρθουν εκλογές είτε δεν έρθουν. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, πόσο κακό κάνει, αν κάνει κακό στη χώρα μας, και τι θα έπρεπε να γίνει, να σταματήσει αυτή η προεκλογολογία. Αυτό κάνει πολύ κακό στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές, γιατί αν και εφόσον υπάρχει έστω και ένας ξένος επενδυτής που θέλει να έρθει να επενδύσει στη χώρα μας, όταν δεν υπάρχει σταθερότητα και βλέπει ότι με τις δηλώσεις της Τσίπρα ανεβοκατεβαίνουν τα σπρέτ και πέφτει το χρηματιστήριο, σίγουρα όταν δεν έχουμε... Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς γίνονται εκλογές και για 2-3 μήνες παραλύουν ουσιαστικά τα πάντα. 2-3 μήνες πριν, 2-3 μήνες ακριβώς μετά, δεν έχει συνέχεια δημόσια διοίκηση. Ακριβώς. Αυτό κάνει πολύ κακό στην οικονομία. Πρέπει τέλος πάντων να ξεκινήσει η συζήτηση σιγά σιγά για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί από εκεί ξεκινάνε και σταματάνε όλα, για να δούμε αν όντως
θα πάμε σε εκλογές ή όχι. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στις δημόσεις που γίνονται μέσα στο Κοινοβούλιο. Σας έχει προσεγγίσει κάποιο από τα κόμματα εξουσίας για να είτε να σας τάξει κάτι, δεν λέω κάτω από το τραπέζι, αλλά να σας πει, κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε για πρόεδρο της Δημοκρατίας ή ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσετε το πρόσωπο που θα εμφανιστεί ως υποψήφιο. Πραγματικά το θεωρώ ντροπή να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει το εθνικό συμφέρον και η ανθρώπινη ευπρέπεια. Πλέον, έτσι όπως έχει οδηγηθεί η κατάσταση, εγώ πλέον ως ανεξάρτητη βουλευτής, έτσι και ψηφίσω ναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πάει να πει ότι έχω κάνει μια συμφωνία με την κυβέρνηση, ή αν ψηφίσω όχι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πάει να πει ότι έχω κάνει μια συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενα του κυρίου Παπά, που είπε, που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι τα ψηφοδέλτιά μας είναι ανοιχτά για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα και το θεωρώ εκβιασμό πραγματικά και αναρωτιέμαι που είναι η ελευθερία του βουλευτή. Ωστόσο, προσωπική άποψη θα έχετε. Μπορείτε να καταψηφίσετε το πρόσωπο που θα είναι υποψήφιο ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κυβέρνηση. Μπορείτε όμως να ψηφίσετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτό που θα υποδείξει η συγκυβέρνηση ώστε να συνεχιστεί. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές? Εγώ θέλω να δω δύο ρεαλιστικά προγράμματα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, για να δω πραγματικά τι θα ψηφίσω. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη χώρα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν με καλύπτει ούτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που ειλικρινά δεν έχω καταλάβει που θα βρει τα χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί. Αλλά από την άλλη, δεν υπάρχει, και όπως είπε χθες και ο κ. Βενιζέλος, πλάν για την κυβέρνηση. Αυτό είναι που μας φοβίζει και με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Και αυτό θα παίξει και τον καθοριστικό ρόλο. Μάλιστα. Ως ανεξάρτητοι βουλευτές, κάνετε κάποια συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο, αν θα ακολουθήσετε κάποια κοινή γραμμή, γιατί έχετε δηλώσει όλη τη δυσαρέσκεια ως προς την πολιτική που ασκείτε, αλλά και τα κόμματα που προϋπήρχατε? Όχι. Ερχόμαστε από τελείως διαφορετικές απαιτηρίες ο καθένας και πλέον είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα το τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Κυρία Μάρκου, μπορεί η συγκυβέρνηση με τα όσα γίνονται, πολλές φορές βάζει το Πασόκ τρικλοποδιές στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, να συνεχίσει ωστόσο το έργο της και να λειτουργεί ενοποιημένο όπως θα θέλαμε να λειτουργεί? Γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε δει αδίστανται απόψεις και μέσα στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ εκλογές, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και κάτω από τον τρόμο των εκλογών είμαι σίγουρη ότι θα τα βρούνε. Παρά τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να έχουν σε κάποια ζητήματα. Επιστροφή δική σας στη Δημοκρατική Αριστερά μπορούμε να δούμε? Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ήταν συγκεκριμένοι οι λόγοι που έφυγα, τους έχω αναφέρει. Δεν χρειάζεται να τους συζητήσουμε πάλι. Όχι. Κάποιο άλλο κόμμα, ίσως να σας δούμε προς τα πού συγγενεύεται κομματικά? Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια δήλωση σας σήμερα? Κοιτάξτε, μιλάω με διάφορους ανθρώπους που βρίσκονται στον προοδευτικό χώρο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ποτάμι, είμαι στην Επιτροπή Συζητήσεων, στην Επιτροπή Διαλόγου του Ποταμιού. Το ποτάμι εκφράζει κάτι το καινούργιο, το διαφορετικό, εκφράζει το δυναμικό και προοδευτικό κόσμο του κέντρου. Έχει μαζέψει γύρω του σημαντικούς ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τις τέχνες, τα γράμματα, ανθρώπους της καθημερινής δουλειάς που έχουν καταφέρει να κρατήσουν τη δουλειά τους και πραγματικά αδειμονούν να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί φοβούνται. Και δεν έχουμε να δούμε το πώς αυτό θα μεταβραστεί και σε δύναμη αριθμητική σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές και με τα ποσοστά. Είναι ένας χώρος που δημιουργεί τώρα τις θέσεις του και οι θέσεις του είναι ρεαλιστικές. Ό,τι έχει δημιουργήσει με τώρα έχει προτάσεις και θέσεις ρεαλιστικές για την Ελλάδα του σήμερα, του 2014, με τα προβλήματα μπορεί να έχει, αλλά και με ό,τι έχει να κάνει από εδώ και πέρα. Ο κύριος Θεοδωράκης, που ηγείται του ποταμιού, όταν είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε πει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια και έχουν στελεχώσει την κυβέρνηση. Οπότε
φεύγουμε από τον ένα πυλώνα, αν μπορούμε να πούμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα είναι οι δύο πυλώνες που θα καταλήξει κάποια κυβέρνηση μετά τις εκλογές, και πάμε στον αριστερό πυλώνα. Ωστόσο, με τον κύριο Τσίπρα δεν συναντήθηκε τελικά ο κύριος Θοδωράκης. Δεν ξέρω το λόγο που δεν συναντήθηκε. Δεν θέλω να μείνω εδώ. Αν και νομίζω ότι βγήκε και είπε ότι δεν συναντήθηκε γιατί υπήρχε κάποιο δικό του θέμα. Ναι. Από και πέρα από ότι ξέρω ότι θα συναντήσει, οπότε έχει βγει και είπε ότι θα γίνουν κάπου στο άμεσο μέλλον. Τι καινούριο φέρνει το ποτάμι, κύριε? Για να μην είναι τόσο δύσκολη ερώτηση και πολύ φιλολογική, εσάς τι σας προσέλκυσε στο ποτάμι, ώστε είπατε θα ενταχθώ σε αυτό το πολιτικό σχηματισμό? Το ποτάμι εκφράζει το νέο, το καινούριο, το διαφορετικό. Είναι μακριά από τους πολιτικούς, από τους κομματικούς, αν θέλετε, μηχανισμούς, όπου έχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι κόσμος από διάφορα μέρη που έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα, έχει τις ίδιες αγωνίες και προσπαθεί να τις εκφράσει. Κυρία Μάρκου, υπήρχαν πολιτικοί και δημοσιογράφοι που έχουν πει ότι έχουμε το χαμηλότερο ποιοτικό δυναμικό βουλευτών που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα, και με την ένταξη της Χρυσής Αυγής μέσα στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Εσείς το βλέπετε αυτό, το αισθάνεστε? Πιστεύετε ότι έχει πέσει η ποιότητα του πολιτικού κόσμου και του πολιτικού λόγου? Νομίζω πως ναι. Δεν ξέρω, δεν ήμουνα σε προηγούμενη... Το ρωτάει γιατί είστε νέα γυναίκα, ναι, ναι, και πρέπει οι νέοι να φέρνουμε και ένα νέο λόγο και αέρα. Να σας πω, δεν μπορώ να σας πω αυτό που έβλεπα στις προηγούμενες ολομέλειες, γιατί είναι η πρώτη φορά έχω υπάρξει βουλευτής. Όταν είχα πάει στο Κοινοβούλιο πρώτη φορά, ήταν να ορκιστώ στην πρώτη ορκομοσία, και έβλεπα όλο αυτό τον κόσμο, πραγματικά αισθάνθηκα πολύ σφίχτηκε και λέω που εδώ είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι και τα σημαντικότερα μυαλά. Τελικά αυτό απομυθοποιήθηκε σιγά σιγά και φοβόμουν ότι δεν θα τα απεξέλθω. Λείπει ο σεβασμός και λείπει η ευγένεια, κάτι το οποίο το παρατηρώ όχι μόνο μέσα στη Βουλή, γιατί η Βουλή είναι μια μικρογραφία, αν θέλετε, και του έξω κόσμου, γιατί είμαστε άνθρωποι από τελείως διαφορετικές πόλεις, με τελείως διαφορετικές κουλτούρες, παρόλο που είμαστε από την ίδια χώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που διαπιστώνω, ότι λείπει η αγωγή, η ευγένεια και ο σεβασμός. Μάλιστα. Για μένα είναι πολύ σημαντικά αυτά. Η κυβέρνηση έχει πει εμπολής ότι τέλος τα μνημόνια, ωστόσο λένε ότι πρέπει να μπούμε σε κάποιο σχέδιο στη μεταμνημόνιο εποχή. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό που ακούγεται, για νέα μέτρα? Με αυτό το σχέδιο περιμένουμε όλοι να δούμε, πραγματικά, γιατί δεν έχει παρουσιάσει, όπως σας είπα και πριν, κανένα σχέδιο, ούτε η κυβέρνηση, αλλά ούτε η αντιπολίτευση. Και για τα σημαντικότερα θέματα, όπως είναι η απασχόληση, όπως είναι τα εισοδήματα, όπως είναι η ανάπτυξη, δεν έχει μιλήσει κανένας. Το μόνο που ακούμε είναι θέσεις εργασίας. Το πώς θα έρθουν αυτές οι θέσεις εργασίας και με τι θα ασχολείται αυτός ο κόσμος που θα μπει σε αυτές τις θέσεις, δεν μας έχουν πει. Θα συμφωνούσατε αν ο κύριος Σαμαράς καλούσε τον κύριο Τσίπρα και του έλεγε να ορίσουμε έναν πρωθυπουργό, κανέναν από τους δύο, και να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, εθνικής δυναμικής? Όχι, διαφωνώ σε αυτό. Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να παραιτηθεί να πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Κυρία Μάρκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρώτη σας παρουσία εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Είναι σίγουρο θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε στην ημερομηνία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.